από τα ελληνοτουρκικά. Γιατί ένα κομμάτι αυτού του πράγματος αφορά και τις δικές σας αρμοδιότητες. Αφορά και εμάς. Απλώς θα έλεγα ότι μολονότι έχετε απόλυτο δίκιο, είναι και η επικαιρότητα, είναι σοβαρά θέματα στη σχέση μας με την Τουρκία. Έχουν επίδραση στο προσφυγικό μεταναστευτικό αναμφισβήτητα. Όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αυτούς τους μήνες, αυτές τις εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας, τομίζω για τη χώρα, αν έπρεπε να ιεραρχήσω, μαζί με όσα αναφέρετε εσείς, είναι η πορεία της οικονομίας. Μηνύματα δυσφορίας, η εφημερίδα των συντακτών. Αυτό σας λέω και εγώ ακριβώς. Λέω λοιπόν, είναι το ζήτημα του πλαισίου του οικονομικού, ότι η χώρα οδηγείται, πάμε βήμα-βήμα να βγούμε από το μνημόνιο. Θα σας πω, κύριε Λασκαράτη, γι' αυτό αμέσως, ένα λεπτό. Πάμε να βγει από το μνημόνιο τον Αύγουστο, να περάσουμε σε μια μεταμνημονιακή εποχή, να σταματήσει αυτή η σκληρή επιτροπία με τις συνεχείς αξιολογήσεις και με το προαπαιτούμενο που μας ταλαιπώρησε 3 ολόκληρα χρόνια με τους συμβιβασμούς που αναγκαστήκαμε το καλοκαίρι του 2015 να κάνουμε για να μην βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, συμβαίνει όλη αυτή την περίοδο, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες, δεν είναι απλά, δεν είναι περίπατος οι τελευταίοι μήνες. Να φτάσουμε στον Αύγουστο, να βγούμε από το μνημόνιο, να περάσουμε σε μια εποχή μεταμνημονιακή. Και ξέρετε κάτι, το ότι συζητάμε, τι λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η συζήτηση για την μετά το μνημόνιο εποχή. Mm. Δηλαδή παρά τις ελπίδες ή τις ευχές, να σας πω παρά τις ευχές, παρά τις ελπίδες ή τις ευχές ορισμένων, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Μητσοτάκης, να μην υπάρξει έκλωση από το μνημόνιο. Αν υπάρξει, να είναι όπως θα ήθελε αυτός να είναι, με επιστολιπτικές γραμμές ή οτιδήποτε άλλο, όλοι λίγο πολύ παραδέχονται, οι στοιχειωδώς καλοπροαίρετοι, κανονικοί άνθρωποι ή δημοσιογράφοι, ότι πλέον μιλάμε για την μεταμνημονιακή εποχή. Αλλά η συζήτηση δεν είναι. Δεν έγινε σωστή η συζήτηση εδώ. Από το μνημόνιο. Αυτό λέω. Μιλάμε για την μεταμνημονιακή εποχή. Όχι, κύριε Παλάβα, δεν μιλάμε απλώς. Μιλάμε για να επανέλθουμε μια κανονικότητα. Όχι, και αυτό τι λέει. Όχι, προσέξτε. Η επαναφορά του μισθού σε κάποιο σοβαρό επίπεδο. Το ρεπορτάζ λέει το οποίο κρίνεται. Είναι κανονικότητα. Το ρεπορτάζ, όπως και όλα τα ρεπορτάζ, κρίνονται στον ένα ή στον άλλο βαθμό από την πλήρη ή όχι αξιοπιστία. Λοιπόν, τι λέει. Λέει ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Λέει, δεν έχω πρόβλημα. Λέω γενικά, μιλάω εγώ τώρα. Λέει, βγαίνουμε από το μνημόνιο. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα, τι αναπτυξιακό σχέδιο θα έχουμε για την επόμενη μέρα. Είναι πολύ θετικό ότι συζητάμε πια για την επόμενη μέρα, κύριε Βαλάφα, από την τριετία του πρόγραμμα. Το περιέγραψε ο πιο αρμόδιος ενδεχομένως, ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος στη συνέντευξη που έδωσε μια μέρα νωρίτερα, χθες ή προχθές, στην εφημερίδα των συντακτών, είπε ότι θα έχουμε ένα πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Αφήστε με λίγο να το ολοκληρώσω απαντήστε. Εκεί μέσα, λέει, είναι όλα όσα έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς και τα οποία δεν μπορούν να τελειώσουν για τεχνικούς λόγους, είτε μέχρι το Eurogroup του Ιουνίου, είτε μέχρι τις 28 Αυγούστου που τελειώνει το πρόγραμμα. Αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Αυτή η παρακολούθηση σημαίνει. Πολύ σωστά. Γιατί εδώ λέει ότι μπορεί όλα αυτά τα προαπαιτούμενα, τα οποία από τα 88 λέει τώρα είναι, έχουν κλείσει τα 12 ή τα 13, θα μας ακολουθούν παρακάτω. Όχι. Προσέξτε τι λέει. Προσέξτε. Και είναι πολύ θετικό ότι ρωτάμε. Αλλά επαναλαμβάνω πάλι, συζητάμε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την επόμενη μέρα του μνημονίου. Ναι, αλλά τι παρακολούθηση θα έχουμε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε την εμπειρία, υπάρχει εμπειρία στην Ευρώπη. Υπάρχουν τρεις χώρες οι οποίες υπήρξαν σε μνημόνιο και βρίσκονται πια στη μεταμνημονιακή εποχή. Ναι, η Πορτογαλία. Να ολοκληρώσω τη φράση μου. Ολοκληρώστε την. Η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία. Η Κύπρος. Να τελειώνω τη φράση μόνο εγώ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Η Πορτογαλία. Η Κύπρος, η Ιρλανδία. Ναι. Δεν σημαίνει ότι μια χώρα η οποία πέρασε από μνημόνιο και περνάει σε μια άλλη φάση πλέον. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μα και να μας άφηνα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν θα κάναμε τις τρέλες ή τις εγκληματικές ενέργειες των προηγούμενων, τότε που υπερχρέωναν τη χώρα για να μπορούν να μπουκώνουν διάφορους και με διάφορες καταστάσεις κλπ. Θέλω να πω ότι και μετά το μνημόνιο, η χώρα μας θα είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα μετά το μνημόνιο, που σημαίνει ενός είδους παρακολούθηση, γιατί έτσι κι αλλιώς το χρέος εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν το ξοφλήσαμε το χρέος. Καταλάβατε. Απλώς τι φεύγει. Φεύγει εκείνη η κατάσταση, να το πω λίγο απλά, που πρέπει ανά 2-3 μήνες να περνάς μια αξιολόγηση, να έχεις 88 ή 105 προαπαιτούμενα. Παρακαλώ. Θα την έχουμε κλείσει. Επανέρχομαι εγώ στο ερώτημα.
για να δούμε και τι θα έχουμε. Γιατί αν είμαστε εντάξει και τα έχουμε κλείσει, ενδεχομένως να πούμε να συζητήσουμε κάτι μετά. Αλλά όμως είμαστε και έχουμε ακόμα ουρά και μεγάλα θέματα όπως η ενέργεια και διάφορα άλλα, τότε ακόμη και εκείνοι θα έχουν λόγο να μιλούν και να λένε «Μα δεν έχετε ολοκληρώσει τα πρόβλημα». Εγώ δεν μπορώ να είμαι απόλυτος, και κανείς μας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι απόλυτος, ότι ό,τι έχουμε συμφωνήσει μέχρι τώρα, όλα μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν τηρηθεί. Θα έχουν τηρηθεί όμως τόσα και σε τόσο βαθμό, ώστε θα πούν οι δανειστές, οι οποίοι δεν είναι τα καλύτερα των παιδιών, δεν είναι και πολύ ως προς την Ελλάδα, δεν υπήρξαν ποτέ πολύ ελαστικοί προς την Ελλάδα, το αντίθετο θα έλεγα. Άλλο αν κερδίθηκε η εμπιστοσύνη από την οικονομία μας και από εμάς σιγά σιγά, θα πούνε ότι παιδιά, βγαίνετε από το μνημόνιο, μια καινούργια φάση, χωρίς μνημόνιο, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς αξιολογήσεις ανά 2-3 μήνες, φυσικά, παιδιά, υπάρχει εκείνη η εκκρεμότητα. Την οποία βεβαίως την εκκρεμότητα αυτή θα την αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε κάτι, κυρία Μιχαλιδάκη. Εμείς από την πρώτη μέρα που τότε με το πιστόλι στον κρόταφο, όπως έχω πει πολλές φορές, στον εκβιασμό ή φεύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη ή δέχεστε μια κακή συμφωνία τριετούς διάρκειας και είπαμε, και καλά κάναμε, θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη και θα δεχτούμε τη συμφωνία, την κακή, τη δύσκολη συμφωνία της τριετούς διάρκειας, όλη αυτή την περίοδο κινηθήκαμε με την εξής αρχή. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται πια σε πολύ μεγάλο βαθμό οι περισσότεροι. Ποια είπαμε, ό,τι έχουμε συνυπογράψει θα το υλοποιήσουμε, τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Έτσι πορευτήκαμε. Αν λοιπόν μείνει κάποιο ζήτημα, δεν ξέρω αν θα μείνει, ό,τι θα μείνει από αυτά τις προηγούμενες φάσεις, φυσικά στο επόμενο διάστημα. Κύριε Υπουργέ, για να πάμε και στα ελληνοτουρκικά σιγά σιγά. Δεν πρέπει να πω μια φράση με κυρία. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, με συγχωρείτε, σε καμιά περίπτωση, και δεν νομίζω ότι κανείς λογικός άνθρωπος το κάνει, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, να μειώνουμε τη σημασία που έχει για τη χώρα μας η έξοδος από το μνημόνιο και την τριετή κυρία Επιτροπή. Δεν τη μειώνουμε, αλλά έχουμε πολλά λίγα θέματα. Θα τα δούμε ποια θα είναι στο τέλος. Θα δούμε ποια θα είναι στο τέλος. Δηλαδή, είπατε κάτι για την ενέργεια. Εγώ δηλαδή υποθέτω και εκτιμώ ότι το ζήτημα της ενέργειας θα λυθεί με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Σε μερικές μέρες θα το δούμε. Θα ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Η ανάπτυξη επιτέλους σε αυτόν τον τόπο και σε κάθε τόπο συνδέεται με το μισθό? Δηλαδή, μπορώ να έχω ανάπτυξη μια χώρα που παίρνω 400 ευρώ και 500 και 600. Προφανώς έχουν σχέση αυτά τα πράγματα και γι' αυτό, αν θέλετε, έχουμε πει εν είδη, θα έλεγα, εξαγγελιών κατά κάποιο τρόπο, στη γενικότητά τους, ότι ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα δούμε στη μεταμνημονιακή φάση μετά τον Αύγουστο θα είναι και η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, που όπως καταλαβαίνετε επηρεάζει και το σύνολο των αποδοχών, άρα επηρεάζει άμεσα και πλευρές της αναπτύξεως. Πάμε τώρα στο γείτονα, γιατί... Εγώ θα κάνω μια σκληρή ερώτηση. Χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή και τους πρόσφυγες, έχει αυξήσει και τις προσφυγικές ροές για να μας δοκιμάσει, εκτός από τους, από τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη και τα επεισόδια. Χρησιμοποιεί και τους πρόσφυγες? Μπορούμε να υποθέσουμε, ναι. Ναι, όπως επίσης χρησιμοποιεί το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών η τουρκική ηγεσία για να αναγκάσει την Ευρώπη να της δώσει τα 3 δισεκατομμύρια, τα οποία συμφωνηθήκανε στη Βάρνα και εξαιτίας ασυμφωνιών, μη συμφωνιών μεταξύ των Ευρωπαίων δεν έχουν προωθεί προς Τουρκία. Γιατί κάποια κράτη λένε δεν θα πάνε από τους δικούς τους κουμπαράδες. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, προφανώς έχει να κάνει με το ότι γενικώς η Τουρκία, όντας ορισμένη στο εσωτερικό και όχι μόνο, κάνει εξαγωγή των δυσκολιών και της κρίσης τους προς τα έξω, άρα προκλήσεις στην Ελλάδα, άρα ενέργειες που οξύνουν το προσφυγικό μεταναστευτικό, ζητάει όμως και από τους Ευρωπαίους να είναι συνεπείς στην υποχρέωσή τους των 3 δισεκατομμυρίων. Εμείς γιατί, τώρα που είμαστε στην γιατί μέση, οι Τούρκοι έχουν, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κρατάνε στα εδάφη τους 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και με αυτό απειλούν. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε, γιατί στα νησιά η κατάσταση είναι ήδη ασχετική. Έρχεται καλοκαίρι τώρα. Ναι, βεβαίως. Δεν ξεχνάμε. Τι θα γίνει τώρα εδώ, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Αν λένε κάποιοι αριθμοί ότι το τελευταίο διάστημα μετά τη Βάρνα έχουν έρθει 2.000 πρόσφυγοι. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι μετά την συζήτηση και την σύσκεψη στη Βάρνα, για τους λόγους που προείπαμε, υπήρξε μια μεγάλη αύξηση
του περάσματος από τα τουρκικά παράλια προς τα νησιά μας. Είναι γεγονός. Τις τελευταίες μέρες αυτά τα νούμερα κάπως πέσανε, μένουν όμως σε σχετικά ψηλό επίπεδο. Το έχετε μεταφράσει, το έχετε. Επομένως υπάρχει ανησυχία. Είναι τακτική, είναι ο καιρός που είναι καλός. Εγώ είπα κάτι γνώμη. Δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω απόλυτα γιατί εικασία κάνουμε. Μην ξεχνάμε όμως και το ζήτημα της απέτησης ή του εκβιασμού σε εισαγωγικά που κάνει η Τουρκία στη βάση της υπόσχεση που έχει πάρει από τους Ευρωπαίους για τα χρήματα που υποχρεούνται βάσει τη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία να δώσουν επειδή κρατάει τα 3,5 εκατομμύρια. Αλλά δεν συμφωνία. Φυσικά, φυσικά αν θέλετε να πείτε και καλά, κάνετε ότι εμείς πληρώνουμε την ύφη εμπολή ω χώρα πρώτη εισόδου. Προφανές είναι αυτό. Προφανές. Οπότε τι θα γίνει στα νησιά, ξαναλέμε εδώ, ξαναρωτάμε, γιατί θα αρχίσουν πάλι να υπάρχουν φοβερές αντιδράσεις. Οι δομές είναι σε υπερπληρότητα. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο και ένας από τους λόγους αυτούς, ένας λόγος που το εντείνει αυτό είναι να κάνει και το ότι δεν μπορούμε να πάμε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο έξω από τον περίγυρο των δεδομένων δομών. Ισχύει αυτό που λέτε, αυτό είναι πηγή προβληματισμού, ενεργειών, διότι δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε ενέργειες. Ένα μέρος μεταφέρεται που είναι, μπορεί να μεταφερθεί ή μεταφέρεται στην Ελλάδα, ενώ στην Ενδοχώρα, που και εκεί η χωρητικότητα δεν είναι τεράστια, δεν είναι απέραντη. Είναι όσοι μεταφέρονται, μπορούν να μεταφερθούν. Όσοι είναι ευάλωτοι και μπορεί η διαδικασία για την παροχή όχι ασύλου να γίνει στην Ενδοχώρα, δεν χρειάζεται να παραμένουν στα νησιά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου. Και δεύτερον, αυτοί οι οποίοι πήρανε το OK ότι πρόκειται για πρόσφυγες και μπορούν να μεταφερθούν στην Ελλάδα. Δηλαδή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Δεν τίθεται θέμα επαναπροώθησης πλέον, έτσι. Που έχει περάσει αυτή η φάση. Επαναπροώθηση υπάρχει, επιστροφή δηλαδή στην Τουρκία, να το πούμε πιο απλά. Είναι και προβλέπεται για αυτούς οι οποίοι μέσα από τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες από το δίκαιο και το ευρωπαϊκό και το δικό μας, έχουν περάσει με αρνητικό πρόσημο, δηλαδή απερίφθησαν οι αιτήσεις τους για να χαρακτηριστούν ως πρόσφυγες. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί μας κατηγορούν οι Γερμανοί νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ότι εμείς βάζουμε τους ανθρώπους αυτούς από τα νησιά μέσα στην Ενδοχώρα, άρα δεν υπάρχει μετά θέμα επαναπροώθησης, που έχουν μείνει πολύ πίσω οι επαναπροωθήσεις και αυτοί βέβαια το λένε γιατί κόπτονται, γιατί αυτοί μετά θα βρουν τρόπους και θα προωθηθούν προς τα πάνω. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι, οι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαίτερα αυτές που κάνουν και το κουμάντο στην Ευρώπη, παίζουν με την Ελλάδα αυτό που στην αγγλοσαξονική λέγεται blame game, το παιχνίδι των ευθυνών. Έτσι. Και λένε κάτι το οποίο, αν δουν τα νούμερα όπως τα μαγειρεύουν, έχουν δίκιο. Δηλαδή, σίγουρα οι επιστροφές στην Τουρκία θα μπορούσαν να είναι περισσότερες από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Αλλά είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία για τη δίκαια εξέταση των αιτήσεων για άσυλο, που πραγματικά υπάρχει μια καθυστέρηση επιστροφές. Γι' αυτό και στον καινούριο νόμο που προωθούμε, προβλέπουμε μια κανονική και λογική σύντμηση των χρόνων για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, για να διευκολύνεται και να ολοκληρώνεται πιο γρήγορα η διαδικασία. Και να έχουμε επομένως και περισσότερες επιστροφές όσων δεν έχουν προσφυγικό στην προφίλ. Στην άλλη του διάσταση, έχουμε ακόμα δύο παιδιά στις φυλακές της Αδριανούπολης. Έχουμε τουρκική ηγεσία να λέει ότι θα μας σπάσει τα δόντια. Έχουμε μια τουρκική προσφυγικότητα εντυνόμενη με πολλούς τρόπους στο Αιγαίο. Κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι την τρίχα τριχιά και ανεβάζουμε μια συζήτηση που δεν θα έπρεπε, γιατί πάντοτε γινόντουσαν αυτά, ή το κορυφώνει και θα το φτάσει κάπου ο Σουλτάνος. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει, ακόμα κι αν κάποιος κάνει την τρίχα τριχιά, λέω αν κάνει κάποιος ή κάποια, υπάρχει βάση που την κάνει, δεν την κάνει εκ του μηδενός. Προφανώς υπάρχει μια συνεχιζόμενη, επί μεγάλο διάστημα στον παρόντα χρόνο, προκλητική στάση, προκλητικές ενέργειες της τουρκικής ηγεσίας που ενέχουν και κινδύνους για το οτιδήποτε. Βλέπουμε όμως και παρακολουθούμε και πιο ψύχρεμες φωνές, δηλαδή διάβαζα τη συνέντευξη του Ρώσου πρεσβευτή που έχει σχέση με την Τουρκία και λέει είναι αδιανόητο για μας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θερμό επεισόδιο. Έχει γίνει και στο παρελθόν και αυτή είναι μια ένσταση στην τοποθέτησή του. Βέβαια έχει ουσία η χρονική στιγμή κατά την οποία επέλεξε να τοποθετηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ποιος από όλους? Ο Ρώσος. Βέβαια, ναι, αλλά παρεμβαίνει, θα έλεγα, πώς να το πούμε, πυροσβεστικά. Δεν παρεμβαίνει ρίχνοντας λάδι στη φωτιά και λογικά. Λέει δύο χώρες του ΝΑΤΟ,
στην ίδια συμμαχία και θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Επαναλαμβάνω, δεν σφυράμε κλέφτικα, δεν είμαστε αφελείς. Η κίνδυνη είναι δεδομένη, η ανησυχία είναι δεδομένη. Αν δεν μένουμε στην ανησυχία και έχουμε πει αποφασιστικά και με λιφαλιότητα και τα δύο. Και τα δύο. Μάλιστα. Κύριε Μπαλάφα, κύριε Υπουργέ, θερμά να σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να... Καλή σας μέρα. Καλή σας πάμε μέρα. Καλά όλα σε σχέση με το προσφυγικό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον οικονομικό συντάκτη, τον Θάνατο Τζίρο. Βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Θα μας βοηθήσει να δούμε τι ισχύει με τις κατασχέσεις για χρέη στην εφορία. Το σχέδιο για τη διευκόλυνση των οφειλετών του Δημοσίου. Το έχεις στα χέρια σου, Θάνο. Καλημέρα. Δεν το έχουμε στα χέρια μας γιατί νομίζω ότι δεν είναι έτοιμο ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το σημαντικό είναι ότι το πρόβλημα έχει διαπιστωθεί και αναζητούνται ήδη οι λύσεις και σε συνεργασία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τις τράπεζες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι πλέον πολύ μεγάλος ο αριθμός των κατασχέσεων που έχουν γίνει, ειδικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μπλοκάρονται κατά χιλιάδες κάθε μήνα πλέον οι φορολογούμενοι, επειδή ακριβώς υπάρχουν οι οφειλές στην εφορία. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, το ζητούμενο είναι να βρεθεί από εδώ και στο εξής μια λύση, ειδικά για τους φορολογούμενους, οι οποίοι θα μπουν σε μια διαδικασία να τακτοποιήσουν τις οφειλές, να ρυθμίσουν τα χρέη τους, να μπορούν τουλάχιστον να κινούν τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Είναι αλήθεια ότι ο κώδικας σύσπραξης δημοσίων εσόδων και η φορολογική νομοθεσία είναι αυστηρή σε αυτά τα θέματα υπό την παρούσα μορφή της. Για να φτάσει ο έφορος να σου αποδεσμεύσει τον τραπεζικό λογαριασμό ή έστω ένα μέρος των χρημάτων, χρειάζεται να έχεις προχωρήσει σε αποπληρωμή του χρέους σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο μπορεί να φτάνει στο 50% ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στο 70%. Εν πάση περιπτώσει, πάμε με την βοήθεια των καρτών μας να δούμε λίγο χρηστικές οδηγίες, ακριβώς να έχουμε εικόνα για το τι προβλέπεται σήμερα. Χρήσιμο είναι το 50% του τμήματος του μισθού μπορεί να κατασχεθεί ή και της σύνταξης, εφόσον αυτή περνάει τα 1.000 ευρώ, αλλά κυμαίνεται μέχρι τα 1.000.